κρίμα για τα παιδιά για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Μια πολύ όμορφη βραδιά να εξελιχθεί έτσι, να την πετάξουμε μέσα σε δύο λεπτά, θα έλεγα, και όχι σε έξι λεπτά που πήγαμε το τρίτο γκολ. Πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Είχα πει πριν το μάτς ότι πιστεύω ότι μπορούμε να την κερδίσουμε. Αθλητικό φάνηκε ότι είχαμε τις δυνατότητες. Δυστυχώς για μας, χωρίς λόγο, ήρθε πολύ μεγάλη απογοήτευση με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Και στο momentum εκείνο που δεχτήκαμε και το δεύτερο, νομίζω ότι ήρθε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάναμε στις τεχνικές γραμμές καλή εμφάνιση. Δικαιούμασταν πολύ περισσότερα πράγματα από το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας το σκορ είναι εναντίον μας και οι πιθανότητες μας πλέον είναι πολύ λίγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζω τώρα και με την προστήριξη των άλλων παιδιών να παίξουμε και να κάνουμε και να συναντήσουμε μια καλή εμφάνιση και να δούμε στο τέλος τι έχουμε κάνει. Πραγματικά αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι δεν τους αξίζει να έχουν κατεβασμένα τα κεφάλια. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ξέραμε ότι η Ατλέτικο είναι μια ομάδα που όσο πιο ψηλά την έχει, τόσο το καλύτερο, γιατί αν εξαιρέσει τον Βίλιαμ δεν είναι τόσο γρήγορη. Αντίθετα, και ο Γκαρσία και ο Αντουρίδη στην περιοχή, όταν έρχεται η μπάλα, είναι πολύ επικίνδυνη. Δυστυχώς για μας, στις δύο φάσεις που γίνανε, μπορέσαμε να τις αντιμετωπίσουμε και δεχτήκαμε τα δύο γκολ. Όμως δεν νομίζω ότι κάποιος και από την ομάδα, ούτε από τον κόσμο μπορεί να έχει παράπονο από την προσπάθεια, τη θέληση και τον τρόπο που παίξανε τα παιδιά. Δείξαμε ότι έχουμε δυνατότητες, δείξαμε ότι όσο θα περνάει ο χρόνος και θα προλάβουμε και τις προσθήκες και θα δεχτούμε περισσότερο, θα γίνουμε μια καλή ομάδα. Γι' αυτό δεν αξίζει να είμαστε απογοητευμένοι για σήμερα. Στο πρώτο έργο του αγώνα, νομίζω ότι ο κόσμος είδε ένα Παναθηναϊκό. Θύμισε Παναθηναϊκό καλών εποχών ευρωπαϊκών. Έβαλε δύο γκολ και την κατοχή απέναντι σε μια εσωτερική ομάδα, την έβαλε το Ισπανικό Πρωταθλήματο. Και μετά, σε ένα πεντάλεπτο, είδε μια ομάδα να καταραίει, δηλαδή να δέχεται τρία γκολ γρήγορα. Αυτή η διαφορά που οφείλε. Έτσι είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, το γκολ σε επηρεάζει το εκτός έδρας γκολ. Νομίζω ότι γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα έπρεπε να βοηθούμε τόσο πολύ. Εκεί γίνανε μετά το 2-0, αν δείτε το παιχνίδι, είχαμε εμείς δύο τρεις προϋποθέσεις να πετύχουμε και τρίτο. Γιατί να γίνει αυτό, είναι λογικό ο αντίπαλος είχε φέρει περισσότερους παίκτες κοντά στην περιοχή μας. Εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε να πετύχουμε κάποιο τρίτο γκολ, δηλαδή ο αντίπαλος κατόρθωσε να σημειώσει δύο. Είναι η συγκέντρωση που πρέπει να έχει σε όλο το παιχνίδι, η απογοήτευση. Όταν παίζει με τέτοιου είδους ομάδες, δεν μπορεί να είσαι απογοητευμένος. Ακόμα και όταν δεχτείς γκολ, θα πρέπει να κρατήσεις την ηρεμία σου, την ψυχραιμία σου. Και εμείς δεν το κάναμε. Ήταν ένα καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει πιστεύω στη συνέχεια να γίνουμε ακόμα καλύτερα σαν ομάδα. Μάλλον. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία δεδομένου το πώς πήγε το παιδί και το πώς την εικόνα που έδειξε την Πάο μέχρι να πετύχει το πρώτο γκολ. Νομίζω ότι σας είπα και στην αρχή, μια πολύ μεγάλη βραδιά για μας εξελίχθηκε άσχημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Με βάση την εικόνα όλου του παιχνιδιού, δεν αξίζαμε καθόλου αυτό το αποτέλεσμα. Και δυστυχώς για μας ήταν τόσο γρήγορα τα γκολ που δεν μπορούσαμε και εμείς από τον πάγο να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε. Δηλαδή ήταν δύο απανοτές φάσεις. Δεν πέρασε δηλαδή ένα μικρό διάστημα να κάνεις κάτι, να βοηθήσεις λίγο την ομάδα. Γίνανε δύο απανοτές φάσεις, οπότε δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε όσο θέλαμε. Χρήστο. Με δεδομένο ότι χάθηκε σήμερα άλλο ένα παίκτη, ο Ρέι, που ήρθε επιμονημένο στο πρωτάθλημα δεν ξεκινάει. Δεν παίρνει πολύ παλί. Αριστερό μπακ δεν έχει βγει ακόμα για πακάτι. Τι λόγο θα βγάλουμε να παίρνουμε για το μάτι του Λαδανία αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μα αυτό. Θα δούμε αύριο ποια παιδιά είναι καλά, γιατί και κάποιοι άλλοι ακόμα δεν είναι και 100% έτοιμο. Το Καρτέρα ακόμα είναι 100% έτοιμο, το Λουτσιάνο είναι 100%. Θα δούμε ο Γιώχανσον τουλάχιστον είναι καλά. Ίσως χρησιμοποιηθεί από την αρχή ένα διάστημα να δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε επιλογές καθόλου για αυτές τις θέσεις. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως πρέπει να βρούμε τη λύση. Όχι, και να παίξουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Όμως και μόνο σήμερα, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές στάθηκε καλά. Δυστυχώς στο τέλος είχε το πρόβλημα του τραυματισμού. Οπότε ακόμα ένα πρόβλημα για μας. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
Χειροκροτώ μας στο τέλος. Και σε αυτές το πάντα ήταν κάτι που έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Με τη λήξη αγώνα και μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το κέντρο από το σύνολο παιχνίδι. Σας είπα ότι η βραδιά έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική. Η εικόνα του παιχνιδιού και η εμφάνιση του ομάδος έπρεπε η εικόνα του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα να είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω αυτό εκτίμησε ο κόσμος, ότι είδε μια ομάδα που προσπαθούσε, μια ομάδα που έπαιζε ακόμα και στο τέλος. Πάλι είχαμε ευκαιρίες, δύο-τρεις ευκαιρίες τουλάχιστον να σοφαρίσουμε το παιχνίδι. Αλλά ήταν να πάει στραβά. Δεν μπορούμε να κλεβόμαστε ούτε να έχουμε παράπονο. Το σίγουρο είναι ότι χάσαμε ένα παιχνίδι. Θα πρέπει να δούμε τι κάναμε καλά, τι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα καλύτερο. Και βέβαια θα πρέπει να αντιδρούμε ακόμα καλύτερα όταν δεχόμαστε κάποιο γκολ. Κόστο, πάμε να κάνουμε αυτό πολύ δύσκολο για τη ρεβάνση. Τι θα αλλάξετε, πώς θα παραδοθεί η ομάδα ώστε να απομεθεί το σημερινό σενάριο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί έχουμε το παιχνίδι της Κυριακής, να δούμε και εκεί τι θα βγει, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι και τα παιδιά που μπορούν να έρθει, να δούμε και τους άλλους σε τι κατάσταση είναι. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Παίρνουμε δύο πιθανότητες σίγουρα, γιατί όταν πρέπει να κερδίσουμε δύο γκολ διαφορά δεν είναι υπέρ μας. Αλλά αυτό που θέλω τουλάχιστον να δούμε και να παίξουμε, μακάρι να παίξουμε το ίδιο καλά και πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξετε το τσίπ μέσα σε λίγες μέρες από μια τέτοια εξέλιξη αγώνα με πανική βραδιά να πάτε κατευθείαν στο πρωτάθλημα για τους παίκτες. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξετε το τσίπ. Εύκολο δεν είναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει η πικρία, θα έλεγα, γιατί το να. Άλλο το να μην παίξεις καλά και να χάσεις ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει, αλλά το να παίξεις καλά και να χάσεις νομίζω ότι μας αρκεί πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δούμε μπροστά και σας είπα ότι δεν μας αξίζει καθόλου να έχουμε κατεβασμένα τα κεφάλια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη συνέχεια. Υπάρχει ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.